Από τον πολυσύχναστο δρόμο Κομοτηνή Νυμφαία ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της οδοποιίας σε πολλούς περιφερειακούς δρόμους της Ροδόπης. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κ. Νίκος Τσαλικίδης, κάνοντας λόγο για ένα εκτεταμένο έργο ασφαλτοστρώσεων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Επιδιώκουμε, όπως τόνισε, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες υποδομές και την οδική ασφάλεια στην περιοχή. Μας. Ζητούμε την κατανόηση και εφιστούμε την προσοχή των οδηγών. Χρόνια τώρα ήταν απαίτηση των κατοίκων η αποκατάσταση του βομβαρδισμένου κυριολεκτικά δρόμου που οδηγεί στην καρδιά του περιαστικού δάσους Κομοτηνής στην Νυμφαία. Γι' αυτό, με ικανοποίηση από το σημείο, ο κύριος Νίκος Τσαλικίδης δήλωσε ότι ξεκινούν ασφαλτικές εργασίες και τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν σκοπό να βελτιώσουν τη βατότητα του οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για ένα σημάδι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη Ροδόπη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες, και γι' αυτό το λόγο κάνουν παρεμβάσεις οι οποίες χρειάζονταν και ήταν αναγκαίες να γίνουν. Να σημειωθεί ότι από το 2017, με πιεστικά δημοσιεύματα από την περιοχή μας, ζητούνταν η αποκατάσταση της οδοποιίας στο δρόμο προς την Νυμφαία, με τις τότε απαντήσεις της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να είναι γενικόλογες και ευθυνόφοβες, αφού όλοι έριχναν τον μπαλάκι στην άκρωση που χρηματοδοτούμενη διεύθυνση δασών της Ροδόπης. Τελικά, μπορεί να χρειάστηκε αναμονή ετών και εκατοντάδες εύλογα παράπονα διερχομένων, ωστόσο οι πιέσεις βρήκαν ευήκο αότα, αποδεικνύοντας πως η καλοπροαίρετη κριτική δεν στοχεύει σε πρόσωπα, αλλά στη βελτίωση των υποδομών του τόπου.